Την αξίζει κάτι ακόμα έχει σημασία να το καταλάβουμε όπως λέει η οικονομία. Και το παίξω το βίντεο, θέλω να το εξηγήσω. Τι θα πει στεγαστική πίστη, εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, πριν γίνω βουλευτής, για να πάρω το σπίτι μου, έβαλα υποθήκη το σπίτι που αγόραζα. Αυτό που σας λέω τώρα το έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Συμφωνούμε? Ναι. Όσο υπάρχει απόλυτη προστασία, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα εγώ και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε σπίτι. Είναι κατανοητό αυτό? Είναι δύσκολο, ρε παιδιά. Ναι. Καλά. Καλά. Κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω εγώ γιατί είναι δύσκολο, κύριε Γεωργιάδη, όχι σε εμάς, στον απλό τον κόσμο. Θα σας πω εγώ γιατί είναι δύσκολο. Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, η τραπεζική πίστη για τα δάνεια των κομμάτων δεν υπάρχουν που εσείς λέγατε ότι πρέπει να κουρευτούν γιατί δεν πρόκειται να πληρωθούν? Βεβαίως και υπάρχουν. Εκεί δεν ισχύει η τραπεζική πίστη. Μόνο για τον απλό πολίτη και το σπίτι του ισχύει η τραπεζική πίστη. Παρόλο που το παράδειγμα είναι άσχετο. Κάθε ολοκληρώνουμε ένα, να μην σταματήσω. Σας αφήνω, βεβαίως. Παρόλο που το παράδειγμα είναι άσχετο, αλλά θα τα απαντήσω γιατί μου το πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Για την πίστη μιλάτε. Για την τραπεζική πίστη. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, για να ξέρετε, επειδή εγώ τα ξέρω πια τα νούμερα και δεν πέφτω κοροϊδό εύκολα, δανείστηκε 100 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, έχει πληρώσει 170 εκατομμύρια και χρωστάει 230. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει πέσει θύμα, όπως και πολλοί συμπολίτες μας, αυτού που λέγεται πανωτόκια. Και όπως ξέρετε, και στο νόμο κατέληξε και σε σειρά άλλων νόμων. Για το σπίτι δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε στεγαστικό δάνειο. Με πήγατε από τη στεγαστική πίστη σε κάτι άλλο για να κάνετε λαϊκισμό. Αλλά καλό είναι να ακουστεί για τον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς κάνετε λαϊκισμό. Και τον νεοδημοκράτη. Εντάξει. Και τον νεοδημοκράτη. Για το ξέρω νεοδημοκράτη. Εσείς λέγατε ότι πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια, γιατί δεν έχετε να τα πληρώσετε. Αυτό δεν λέγατε? Ξαναλέω, για να τα ακούσει ο νεοδημοκράτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει δάνεια 100 εκατομμύρια και έχει πληρώσει 170. Για να ξέρω και όμως την αλήθεια. Μα πανωτόκια λοιπόν, υπάρχουν και στον απλό κόσμο, κύριε Γεωργιάδη. Επανερχόμαστε λοιπόν στην ουσία της στεγαστικής πίστης και το τι είπα. Χαίρομαι που κανείς σας δεν διαφώνησε με αυτό που είπα και καταλάβατε ότι αυτό ήταν μια. Σε ό,τι αφορά στους μπαταξίδες. Σε ό,τι αφορά. Και μόνο σε ό,τι αφορά. Σε εκείνους. Στο βίντεο που παίξατε. Ναι. Ακούτε τη λέξη απόλυτη. Ναι. Να ακούτε. Εντάξει, πάντως το θέμα, κύριε Γεωργιάδη, είναι να τους βρείτε ποιοι είναι αυτοί. Όχι απλά να το λέμε. Για βρείτε τους, παιδιά. Να τους βρείτε είναι το θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μόνο η Γενιματά δεν το κατάλαβε. Μόνο η κυρία Γενιματά δεν το κατάλαβε, γιατί μάλλον έπαθε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα. Εντάξει.